πολλές φορές ότι η πολύπλευρη επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση και τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου σκοπό έχουν το κλείσιμο των μικρών λογιστικών γραφείων και τη συγκέντρωση της δουλειάς Ελλήνους. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο ορισμός των ασφικτικών προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που φυσικά είναι πολύ μικρότερες από κάθε άλλη χρονιά. Φυσικά δεν ξεχνάμε και τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουμε να επιλύσουμε, όπως τα μαϊντάτα, η ψηφιακή κάρτα εργασίες, οι τρέχουσες υποχρεώσεις. Κάνουμε γνωστό σε κάθε αρμόδιο. Δεν θα πεθάνουμε μέσα στα γραφεία μας. Θέλουμε να ζήσουμε. Προτεραιότητά μας είναι η σωματική και ψυχική υγεία, η δική μας, των συνεργατών μας, των οικογένειών μας. Δεν είναι προτεραιότητα ούτε τα προαπαιτούμενα που θέτουν οι θεσμοί, ούτε η δημιουργία φορολογικών πλεονασμάτων. Η ζωή μας έχει μεγαλύτερη αξία από τα ποσοστά κέρδους μιας κούρτας μεγάλων επιχειρήσεων ή η έγκαιρη ίσπραξη των φόρων από το κράτος. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω από τα αυτονόητα. Ο κύριος Κατζηδάκης και ο κύριος Θεοχάρης δεν βρίσκονται τυχαία στα πόστα τους. Οι ίδιοι και οι υπηρεσίες που ελέγχουν και υποπτεύουν δεν αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνες, μιας και αδιαφορούν εδώ και χρόνια να οργανώσουν, να προγραμματίσουν, να ενοποιήσουν με σχετική επάρκεια τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα την αλαζονία τους. Είναι προφανές ότι οι αλαζονικές και υβριστικές για τον κλάδο δηλώσεις και συμπεριφορές στοιχειοθετούν ευθεία επίθεση στους λογιστές με προφανή σκοπό να αποσύσουν τις δικές τους σοβαρότατες ευθύνες.